coach, η ομάδα σας πήρε μία νίκη με τον Νίκο Στυλιανού και πάλι να παίρνει πάνω την ομάδα με το μεγάλο τρίποντο και τις βολές. Σήμερα πείτε μας πρώτα απ' όλα πώς είδατε το παιχνίδι, όπου προηγηθήκατε, μετά επέστρεψε ο Αποέλ. Αν μπορείτε έτσι να μας κάνετε μια δική σας ανάλυση. Έλβη από τα παλιά, δείχνει ότι ο Αποέλ δεν είναι τυχαία στις υποτιθέσεις, δεν κέρδισε τυχαία την ανόρθωση και την ΑΕΚ. Στο τέλος του αγώνα, όπως είπε ο Νίκος αλλά και ο Φίλιππος, με πολύ σημαντικό κλέψιμο, έβαλε το καλάθι μας κάτι στο σκορ όταν ήμασταν πίσω. Θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα, βάζοντας κάποια lay-up, παίρνοντας ένα αμυντικό rebound, αλλά έτσι είναι ευτυχώς ή δυστυχώς το άθλημα. Γι' αυτό είναι όμορφο, γι' αυτό είναι ωραίο. Τα συναισθήματα αναλλάσσονται ανά πάσα στιγμή. Πολύ σημαντική νίκη για εμάς, ειδικά στην έδρα μας, απέναντι από μια ομάδα που ξαναλέω και πάλι έχει κερδίσει τους άλλους δύο, που είμαστε τέσσερις ομάδες που προσπαθούμε να πλασταριστούμε καλύτερα, αν και είναι νωρίς ακόμα στις θέσεις βαθμολογίας. Έχουμε μπροστά μας άλλα δύο παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάλι αυτό ο μήνας που δύσκολο για μας, αλλά τώρα δεν έχουμε το παιχνίδι το μεσοβόμαδο. Οπότε και τα παιδιά που είναι τραυματίες θα κάνουν recovery και θα μπορούν να ενσωματωθούν και αυτή στην ομάδα. Ο Τζέι θα μάθει καλύτερα τους συμπαίκτες του και θα είμαστε ακόμα δυνατότεροι. Νίκη χαρακτήρα. Νίκη. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν παρατήσανε το παιχνίδι και καταφέραμε να γυρίσουμε ένα παιχνίδι που φαινόταν χαμένο και ίσως πριν 20 μέρες να το είχαμε χάσει. Πολύ σημαντικό για την ομάδα, για την ψυχολογία, για την βαθμολογία μας σαφώς. Τίποτα παραπάνω. Παιχνίδι ντέρμπι την Κυριακή. Έχουμε 5 μέρες να ξεκουραστούμε και να δουλέψουμε για να προσαρμοστούμε ακόμα καλύτερα. Τι είπατε στους παίκτες σας τώρα στα αποδυτήρια? Δεν έχω πάει ακόμα να τους πω. Όχι. Ωραία, τι θα τους πείτε όταν πάτε στα αποδυτήρια? Θα τους πω ότι έχουν ρεπό αύριο και θα πάνε γυρίζουν, γιατί κάνουν ρεπό κάθε μήνα με τα παιχνίδια που είχαμε. Αυτό που είπα και εδώ πέρα, συγχαρητήρια. Ήταν νίκη χαρακτήρα, νίκη προσωπικότητας και πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι το πόσο καλοί είναι. Είμαστε καινούργια ομάδα, ουσιαστικά είμαστε 6-7 παιδιά καινούργια και θέλει χρόνο ώστε να δέσει αυτό το μείγμα. Δουλεύουμε κάθε μέρα πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολύ έντονα και θα είμαστε καλύτερα από παιχνίδι σε παιχνίδι.